Εγώ αισθάνομαι υπερήφανος που είμαι βλαχοδήμαρχος εδώ στην πόλη της Κορίνθου. Θεωρώ ότι αυτά τα οποία υπόθηκαν από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης έχουν το στοιχείο της υπερβολής. Ένα στοιχείο που δυστυχώς δεν θα πρέπει να διέπει το λόγο υπεύθυνων πολιτικών και μάλιστα κάποιων που είναι επικεφαλής μεγάλων κομμάτων όπως είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση στη χώρα μας. Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έγινε που σλίβουν όλοι οι δήμαρχοι χαρακτηρίστηκαν βλαχοδήμαρχοι και ταυτόχρονα είχαν και αιχμές εναντίον μας για θέματα ηθικής φύσεως. Αυτό είναι μια φασιστική νοοτροπία που δεν βοηθάει το χώρο της αυτοδιοίκησης που κάποιοι θέλουν να τον θεωρούν και ως θεσμό και ως έναν θεσμό που στηρίζει τη δημοκρατία. Και από την άλλη θεωρώ ότι αυτά τα οποία υπόθηκαν για κομματικοποίηση των επόμενων δημοτικών εκλογών θεωρώ ότι δεν θα βοηθήσουν το χώρο της αυτοδιοίκησης. Θυμάμαι πολύ καλά προηγούμενους λόγους του κ. Τσίπρα που αναδείκνυαν τις κινήσεις πολιτών, τις κινήσεις που ήταν έξω από τα κόμματα πριν από λίγα χρόνια. Τότε λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ έγραφε μικρά ποσοστά του 2, του 3%, του 4%. Ήταν τότε αναγκαιότητα για αυτόν να στηρίξει μέσα από αυτά τα σχήματα της κινήσης πολιτών, να στηρίξει τέτοιες κινήσεις σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα που θεωρεί ότι είναι πολύ μεγάλο κόμμα, ήρθε η ώρα να κάνει ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι να κομματικοποιήσει το χώρο της αυτοδιοίκησης. Αυτά έτσι για προβληματισμό της κοινωνίας, για τις απόψεις που εκφράζω το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι ήταν μέγα ατόπιμα το να αναφερθεί από τον επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ η άποψη ότι όλοι στη χώρα μας είναι βλαχοδήμαρχοι και όλοι θα πρέπει συλλήβδιν να τραπούν και αυτοί που έχουν πετύχει και αυτοί που έχουν αποτύχει.